Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε στο γυροστοίχημα από τον gazeta.gr. Είμαι ο Γιάννης Αλισανάτος και σήμερα θα ασχοληθούμε εκ νέου με τα προημιτελικά και ορισμένα μακράς διαρκείας στοιχήματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γαλλίας. Πριν περάσουμε λοιπόν στα επιμέρους ειδικά, πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί ο δρόμος προς τον τελικό μετά και την ολοκλήρωση της φάσης των 16. Μπροστά σας έχετε το δέντρο της διοργάνωσης. Τα ζευγάρια των προημιτελικών είναι τα εξής: Πολωνία-Πορτογαλία και Ουαλία-Βέλγιο στο πρώτο ταμπλό, Γερμανία-Ιταλία και Γαλλία-Ισλανδία στο δεύτερο. Όσον αφορά τις αποδόσεις κατάκτησης, η διοργανώτρια Γαλλία και η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία μοιράζονται τον τίτλο του φαβορή, καθώς αμφότερες παίζονται στο 3 για να φτάσουν έως το τέλος της διαδρομής. Βέβαια, ο τελικός έχει θέση μόνο για τη μία, καθώς εφόσον προκριθούν απέναντι σε Ιταλία και Ισλανδία, θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στον ημιτελικό. Ακολουθούν το Βέλγιο που παίζεται στο 4-25, η Πορτογαλία που βρίσκεται στο 5,5 και η Ιταλία που, παρότι απέκλεισε την κάτοχο Ισπανία, τοποθετήθηκε στην τέταρτη θέση με τους πιθανούς νικητές, με το σενάριο να κατακτήσει την κούπα να προσφέρεται στο 6. Την οκτάδα συμπληρώνει η Πολωνία, η τελική επικράτηση της οποίας τιμάται στο 15, ενώ η αντίστοιχη τιμή για την Ουαλία είναι στο 18 και για την ευχάριστη έκπληξη ως τώρα της διοργάνωσης στην Ισλανδία στο 25. Στο χθεσινό γυροστοίχημα ασχοληθήκαμε με την ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο και σας προτείναμε το Βέλγιο, το οποίο παίζεται στο 4-25. Σήμερα θα αναζητήσουμε το ζευγάρι του τελικού της 10ης Ιουλίου. Η Γερμανία είναι η επικρατέστερη αντίπαλος για τους κόκκινους διαβόλους, τους οποίους στηρίζουμε και πιστεύουμε ότι θα φτάσουν έως τον τελικό. Η ομάδα του Γιώακιμ Λεύ φαντάζει ως η πιο ισορροπημένη του τουρνουά, διαθέτει ποιότητα σε όλες τις γραμμές, ενώ είναι σταθερή αμυντικά. Επίσης, ελέγχει πάρα πολύ καλά το ρυθμό σε όλα τα παιχνίδια της, ενώ έχει καλή μετάβαση στο transition από την επίθεση στην άμυνα και έναν Χούμελς, ο οποίος εξελίσσεται σε ηγέτης της αμυντικής γραμμής των Πάντσερ. Προτείνουμε λοιπόν ως ζευγάρι τελικού το Βέλγιο-Γερμανία, ενδεχόμενο που τιμάται στο 4. Ακόμα ένα γυροστοίχημα έφτασε στο τέλος του. Εμείς αναμένουμε το ραντεβού μας για αύριο, όπου επιστρέφει η αγωνιστική δράση με τον πρώτο προημιτελικό μεταξύ Πορτογαλίας και Πολωνίας. Έως τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. We'll be right back.